Γεια σου. Γεια σας. Είμαι ο Λάζαρος Χατζίπης. Δεν είσαι από Κρήτη. Όχι, αλλά τραγουδά πολλά κριτικά και από νησί, Εύβοια, Σαντορίνη. Νησιώτης όμως. Ναι. Αλλά τραγουδάω αρκετά κριτικά. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο. Σου ταιριάζουν πάρα πολύ. Και πολύ ωραία τα λες. Και τα γυρίσματα και. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 31. Μπράβο. Φαίνεσαι πολύ πιο όριμος. Φαίνεσαι σαν έτσι λίγο μια παλιά ψυχή που έχει κατεβεί. Φαίνεσαι σαν να ήρθες εδώ να. Και μέσα από τη σεμνότητά σου και την ταπεινότητά σου να μας διδάξεις και εσύ κάτι. Μεγάλη μου τιμή που το λέτε αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ για το τραγούδι με το οποίο ήρθες. Σαν Λαουτιέρης, δεν θεωρώ ότι είσαι ο top. Όχι, είμαι πρόσφατος πολύ στο λαούτο. Φαίνεται. Αλλά ακόμα το έκανες με σεβασμό αυτό που έκανες. Δεν το έκανες για να επιδείξω τι άλλο μπορώ να κάνω κτλ. Και πολύ χαίρομαι γιατί στις επόμενες εμφανίσεις δεν θα ήθελα να το. Θα ήθελα να βγάλουμε κάτι άλλο ή να δω κάτι άλλο άμα αποφασίσει να πας με την Έλληνα. Ασχολούμαι και με άλλα όργανα. Ας πούμε με το λαό, ασχολούμαι τώρα περίπου γύρω στους 6-7 μήνες. Δεν σου έκλεψε καθόλου από την ερμηνεία σου ή τουλάχιστον δεν φάνηκε. Γιατί θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει εις βάρος σου. Ήταν ρίσκο. Το γεγονός ότι δεν σε επηρέασε αυτό στον τρόπο που ερμήνευσες, που τραγούδησες. Ότι ήσουν συντονισμένος με την καθαρότητά σου, με την ψυχή σου, με το σκοπό σου, με την πρόθεση που έχεις έρθει εδώ. Και εμένα θα μου έκανε τρομερό ενδιαφέρον να δουλέψουμε μαζί. Η αλήθεια είναι ότι καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Και είναι μια δύσκολη απόφαση κάπως. Η αλήθεια είναι ότι θα πάω με την κυρία Παπαρίζου. Πλάκα κάνεις! Όχι! Έλα. Συγγνώμη κύριε Μουσουλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Λάζαρε, πραγματικά, κανένα πρόβλημα. Χάρηκα πάρα πολύ, πώς είμαι εσείς. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες στην ομάδα μου. Ανυπομονώ πραγματικά να δουλέψουμε. Να είσαι καλά, Λάζαρε, σε ευχαριστώ.